Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να αρχίσουμε, κύριε Γεννηματά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό να μιλάει για 41 λεπτά. Αναρωτιόμουν πραγματικά γιατί ήρθε σήμερα να μιλήσει στη Βουλή. Μέχρι που είδα το κλείσιμο της ομιλίας του. Είναι φανερό ότι το μόνο που ενδιαφέρει είναι να κουνάνε απειλητικά χαρτιά ο ένας τον άλλον και να δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Απαξιώνεται την πολιτική ζωή του τόπου σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα. Και αν έχετε πραγματικά τα κότσια και τη δύναμη να κλείσετε τις ιστορίες με το παρελθόν, ελάτε να συνυπογράψετε όλοι την πρόταση για εξεταστική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ από το 2000 μέχρι σήμερα. Αλλιώς σταματήστε επιτέλους αυτό το δηλητήριο. 6 χρόνια σηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου ο ελληνικός λαός. Και ακούει συνεχώς εκθέσεις ιδεών. Κυρία Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ που να μην διακόπτουμε. Κυρία Γεννηματά, συγγνώμη. Κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, δεν είναι ευγενικό αυτό. Κυρία Μπακογιάννη, αν θέλετε. Εάν θέλετε, όταν ολοκληρώσει. Μετά. Ναι, δεν είναι μετά έτσι. Την ολοκλήρωση. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησής μου, λύστε τους λογαριασμούς σας και τις διαφορές σας. Αλλά όχι την ώρα που μιλάω. Σας παρακαλώ πολύ. Έλεγα λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός σηκώνει ένα σταυρό μαρτυρίου εδώ και χρόνια και περίμενε σήμερα να έρθει ο Πρωθυπουργός να πει συγκεκριμένα πράγματα. Όμως για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες στήριξαν τις ελπίδες τους σε ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις. Κύριε συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά... Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να επιβάλλετε την τάξη. Νομίζω πως είναι τελείως απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Πάρτε τα έγγραφά σας, συνεννοηθείτε στα γραφεία σας και ελάτε να απαντήσετε. Με όποιον έχει την εξουσιοδότηση να απαντήσει. Μετά. Λοιπόν, είναι φανερό ότι η θηλιά απλώς σφίγγει ακόμα περισσότερο στο λαιμό του ελληνικού λαού. Η οικονομία βυθίζεται, η αξιολόγηση καρκινοβατεί, μεγάλες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στους δρόμους και σε όλο αυτό προστίθεται τώρα και η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Κύριε Πρωθυπουργέ, ελπίζω να παρακολουθείτε τη συνεδρίαση από το γραφείο σας κατά την προσφυλή σας τακτική όλο το τελευταίο διάστημα. Οδηγείτε τη χώρα για άλλη μία φορά σε αδιέξοδο. Και οδηγείτε τον ελληνικό λαό σε απελπισία και οργή. Ναι, ανέλαβα την πρωτοβουλία να ζητήσω τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, γιατί είναι φανερό ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Δεν εμπιστευόμαστε. Κύριε Υπουργέ. Επαναλαμβάνω και σήμερα. Είναι απαραίτητη η εθνική συνεννόηση και η χάραξη εθνικής στρατηγικής για την κατάσταση που διαμορφώνεται, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εθνική τραγωδία. Κύριε Υπουργέ, άνοιξαν θέματα. Πώς. Κύριε Υπουργέ, λίγο σεβασμό σας παρακαλώ. Άνοιξαν θέματα που μπορεί κύριε να Υπουργή. Οδηγήσουν σε εθνική. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε έτσι. Συγγνώμη, κυρία Γεννηματά. Κοιτάξτε, η εικόνα αυτή είναι πριν απ' όλα απογοητευτική για τον ελληνικό λαό, για το επίπεδο της συζήτησης, για την απαξίωση όλων των άλλων κομμάτων, για την προσπάθεια να χτιστεί εδώ ξανά ένας δικοματισμός, ένας μικρός δικοματισμός, μια πόλωση που δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του ελληνικού λαού. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Την ώρα που θα έπρεπε να μιλάμε για εθνική συνεννόηση, για εθνική στρατηγική.
άνοιξαν θέματα που μπορεί να οδηγήσουν σε εθνική και ανθρωπιστική κρίση. Και προσπαθείτε να πετάξετε την μπάλα στην εξέδρα. Η εικόνα είναι δραματική αυτή τη στιγμή. Και στα νησιά και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στα σύνορα. Ο πανικός βεβαίως δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος. Χρειάζεται ψυχραιμία, αλλά χρειάζεται και εγρήγορση. Χρειάζεται βαθιά μελέτη της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει προσπάθεια από τις ακραίες, σκληρές φωνές της Ευρώπης να αξιοποιήσουν την ολιγορία και τα λάθη της κυβέρνησης για να φορτώσουν στην πλάτη του ελληνικού λαού τη διαχείριση ενός ζητήματος που είναι και διεθνές και ευρωπαϊκό. Η Αυστριακή Υπουργή Εσωτερικών και Εξωτερικών είναι βαθιά εκτεθειμένη με τις μονομερείς αποφάσεις τους. Επιτέθηκαν σήμερα ξανά στην Ελλάδα για πλημελή φύλαξη των συνόρων. Αλλά δεν είπαν κουβέντα για την ευθεία παραβίαση από την Τουρκία της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως δεν είπαν κουβέντα για το γεγονός ότι η Τουρκία τεινάζει στον αέρα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ. Οι Ούγγροι ανακοίνωσαν σήμερα δημοψήφισμα για το εάν θα δεχθούν ή όχι να εφαρμόσουν την ποσόστοση που τους αναλογεί για την μετεγκατάσταση των προσφύγων. Η μία μονομερής ενέργεια μετά από την άλλη. Και ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή βρίσκεται τελείως στον αέρα. Η Ευρώπη παρακολουθεί αμήχανη και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι πανικόβλητη, πελαγωμένη. Θα πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος σε όλο αυτό. Χρειάζεται συνεννόηση στο εσωτερικό και δραστηριοποίηση όλων στο εξωτερικό. Είναι γνωστό ότι εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρειάζεται όμως αυτό να γίνει από όλους συντονισμένα, συντεταγμένα, με ένα ενιαίο σχέδιο. Επιβάλλεται η σύνοδος των πολιτικών αρχηγών που έχω ζητήσει και επιβάλλεται να γίνει το συντομότερο δυνατό και πάντως οπωσδήποτε πριν από τις 6 Μαρτίου. Διότι εχθές ο Πρωθυπουργός το βράδυ στην τηλεφωνική μας επικοινωνία μου είπε ότι σκέφτεται να γίνει και μετά τις 6 Μαρτίου. Αναρωτιέμαι, εάν έχει έρθει η καταστροφή στις 6 Μαρτίου, να συζητήσουμε τι την επομένη. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα καταθέσει και πάλι προτάσεις επικαιροποιημένες στη βάση των εξελίξεων κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης. Είναι επιτακτική ανάγκη επανεκκίνησης της ελληνικής προσφυγικής και μεταναστευτικής πολιτικής για να διορθωθούν τα λάθη και οι παραλήψεις της κυβέρνησης. Επανεκκίνηση όμως με νέα χαρακτηριστικά χωρίς ιδεοληψίες αυτή τη φορά. Στηριγμένη στην ευρωπαϊκή πολιτική, στην ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση. Η αναθεώρηση του Δουβλίνου αναφέρω πολύ επιγραμματικά γιατί αυτά πρέπει να συζητηθούν αναλυτικά στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Θα πρέπει να οδηγήσει σε μόνιμο ευρωπαϊκό μηχανισμό μετεγκατάστασης προσφύγων που είναι η μοναδική βιώσιμη και μόνιμη λύση για τον επιμερισμό προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια και εκτός αυτής. Και για να γίνει αυτό πρέπει να παρέμβουμε εγκαίρως, όχι εκ των υστέρων, με επεξεργασμένες θέσεις. Η Ελλάδα πρέπει να καλύψει πολύ γρήγορα το χαμένο χρόνο. Θα πρέπει να αναζητήσουμε συμμάχους. Ακόμα και εκεί που φαίνεται το κλίμα αυτή τη στιγμή δεν είναι θετικό για μας, αλλά πρέπει να το παλέψουμε. Όπως πράξαμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, οι περισσότεροι εξ αυτών εξακολουθούν να είναι σημαντικοί σύμμαχοι της χώρας μας. Δυστυχώς η χώρα μας πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει μαζί με την ίδια την προσφυγική κρίση και τις συνέπειες των λανθασμένων πολιτικών και το γεγονός ότι έχουμε μειωμένη αξιοπιστία ακριβώς επειδή χειριστήκαμε με αυτόν τον τρόπο την κατάσταση μέχρι σήμερα. Είστε σε αδιέξοδο. Εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με Twitch. Τα πολιτικά κόμματα χρωστάμε στον ελληνικό λαό από το 2010 την ωριμότητα, την ευθύνη και τη συνεργασία πάνω σε ένα σχέδιο
για να ξεπεράσουμε επιτέλους την κρίση. Έρχομαι στο σχέδιο νόμου με τον πομπόδι τίτλο «Διαφάνεια, αξιοκρατία, αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης». Μιλήσατε για μια μεγάλη τομή. Πρόκειται δυστυχώς για τη συνύπαρξη απλά ρυθμίσεων που ήταν αναγκαίες, αλλά και άλλες που αποδεικνύουν τι, την καθεστωτική σας αντίληψη για τη λειτουργία του κράτους. Από τη μία πλευρά θεσπίζεται το Εθνικό Μητρό Επιτελικών Στελεχών, από όπου θα αντλούνται τα στελέχη που έχουν τα προσόντα για τις θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, και από την άλλη πλευρά προστατεύεται επιμελώς τις δικές σας κομματικές επιλογές, μεταθέτοντας την πλήρωση των θέσεων μετά το 2018. Τόσο σίγουρος είστε για την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα των επιλογών σας, που δεν θέλετε να τις βάλετε στη δοκιμασία της αξιολόγησης. Εξαιρείτε δε από το Μητρό άξια στελέχη που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα ή από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά φροντίζετε ταυτόχρονα να προστατεύσετε συγκεκριμένες γραμματείες και οργανισμούς από το Μητρό. Δίνετε την εντύπωση ότι θέλετε την αξιολόγηση και ταυτόχρονα επιλέγετε την ισοπαίδωση, το λαϊκισμό των ολομελιών εργαζομένων και την ακύρωση κάθε κινήτρου στους άξιους και ικανούς. Δεν έχετε καταλάβει, κύριε της κυβέρνησης, ως στοιχειώδες. Μια μεταρρύθμιση δεν γίνεται απλά με επικοινωνιακά τεχνάσματα ή το κλείσιμο του ματιού στους συμμέτερους. Η προοδευτική μεταρρύθμιση σημαίνει ότι εξασφαλίζονται συνενέσεις, εξασφαλίζονται άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν για την υλοποίηση της αλλαγής. Μεταρρύθμιση σημαίνει ότι αλλάζεις νοοτροπίες. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείτε να πετύχετε με τις ρυθμίσεις που έχετε φέρει προς ψήφιση. Σας θυμίζει κάτι το ΑΣΕΠ, τα ΚΕΠ, η διάβγεια, η δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίων? Αυτά, κύριοι της κυβέρνησης, είναι μεταρρυθμίσεις. Αυτά είναι τομές. Γιατί τομές και μεταρρυθμίσεις σε αυτόν τον τόπο έκανε μόνο η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, και τότε εσείς ήσασταν απέναντι. Δεν έχετε ψηφίσει σχεδόν τίποτα από όλα αυτά. Και έρχομαι στο ζήτημα των αγροτών. Όταν λέτε, κύριε Τσίπρα, ότι έχει έρθει η ώρα της αλήθειας, προφανώς έχετε αποφασίσει επιτέλους να κάνετε αυτοκριτική. Προφανώς έχετε αλλάξει γνώμη για όλα όσα λέγατε ανεβασμένο στα τρακτέρ. Εμείς δεν πρόκειται να ανέβουμε σε τρακτέρ και πιστεύουμε ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Αλλά θα πρέπει να επιβιώσουν οι αγρότες, γιατί είναι ένας βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Και φαίνεται πως έχετε πάρει διαζύγιο με οτιδήποτε παραγωγικό σε αυτόν τον τόπο. Αυτό ήταν το μήνυμα της συνάντησής σας με τους αγρότες. Τι κάνατε? Τους παρουσιάσατε το σχέδιο Θεσσαλονίκη Β. Ήρθε η Β έκθεση. Παρουσιάσατε υποσχέσεις προεκλογικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, και δεν διστάσατε μέσα σε αυτές να βάλετε και ψηφισμένες ρυθμίσεις, δηλαδή και κτημένα δικαιώματα των αγροτών. Ή δεν τα γνωρίζατε, ή νομίζετε ότι μπορείτε ακόμα να κοροϊδεύετε τους αγρότες. Θα πρέπει λοιπόν να σκύψετε σοβαρά πάνω από τα προβλήματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες είναι στους δρόμους. Εμείς τους είπαμε ότι πρέπει να σεβαστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και άλλες παραγωγικές τάξεις αυτής της χώρας, και να μην κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την επιβίωσή τους. Αλλά για να μπορούν να συμμετέχουν οι αγρότες στην εθνική προσπάθεια, θα πρέπει να μπορούν και να παράγουν. Και εσείς τους εξοντώνετε. Σας ευχαριστώ πολύ.